Στην Λεμεσό. Σε περίπου 6 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα Λεμεσού και της Ομόνιας. Την έναρξη της σύνδεσής μας. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έκανε την πρώτη νίκη στην δεύτερη αγωνιστική. Ο Γκάρετ, ο Γκάρνετ και ο Ρόμπινσον, ο οποίος παραμπάλα. Ο Ρεντίκας, η ασίστ του στον Γκουνιέμι, δίστασε αρχικά. Ο οποίος σουτάρει με ένα ποσοστό 68% από την γραμμή. Θα βάλει τη δεύτερη, 7-5. Άγγιξε triple double στο παιχνίδι. Εδώ είδαμε πολύ ωραία κίνηση του Γκάρνετ. Κλέψει ο Ηλιάδη που παίξει στον συνδυασμό, τον καταδιώκει ο Γκρίφιν. Ο Ηλιάδης φτάνει μέχρι το layup 15-10 με τον Στέφιν. Στα Σταυρινίδη χαμηλά θα αφήσει τον Γκάρνετ, τον οποίο τον ξεμπάρκαρε κιόλα πολύ ωραία. 15 όλα. Λίγο για το τέλο τη δεύτερη περίοδου. Παντούρη γυρνάει από τη γωνία μέσα. 23-17. Θα τη δούμε εδώ ξανά. Βλέπετε εδώ τον Ρεντίκας μπροστά στον Σταυρινίδη με τον ψηλότερο, ο ψηλότερος αριθμός πόντων που έχει πετύχει ο νεαρός μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Η πάσα στον Παντούρη, το lay-up δύσκολο, 3-27. Ανησυχία, 8 πόντους. Ο Παντούρης έχει 8 πόντους, 3 rebound και 1 assist εκεί παιδούχους. Και θα γίνει 7-0 τώρα, 44-30. Εδώ ξανά η φάση. Ο Γκάρετ, ο Γκάρνετ. Αμέσως το lay-up. 46-34. Τέιλορ. Γυρίζει και σουτάρει. Εύστοχο. Γκρίφιν. Ο οποίος βάζει το δεύτερο του καλάθι στο παιχνίδι. 4 πόντι. Με 38. Ο Ηλιάδης που με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 7 πόντους. Το πρώτο τρίποντο 53-40 και μια συμπληρωματική βολή για τον Τζόρνταν Ρόμπινσον. Τέταρτο φάουλ του 44. Με τον Νικ Γκρίφιν να φτάνει τους 11 τον Ηλιάδη να φτάνει τους 11 πόντους. Πάλι έξω στον Παντούρη, προσποίηση από τον Γρηγόρη. Για 2 ο Χάρπερ ευστοχή, 70. Time out. Ο κύριος Ταγιανός, καθώς βλέπει τη διαφορά να πέφτει στους 12. Ο Πόλωνα έβαλε ξανά έξω δεντιακό φορέα. Γκάρετ για από τη γωνία για 3, μέσα! 70. Τίκας κρατάει, Παντούρης από τη γωνία για 3, μέσα! Μεγάλο σουτ! Παντούρη, το βλέπουμε ξανά ενώ το παιχνίδι παίζεται. Με ένα τρομερό κάρφωμα από τον Χάρπ.